Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, ενίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόστη, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Έχετε, παιδιά, καμιά φορά να ρωτηθεί γιατί πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν αυτά που λέει ο Χριστός. Το έχετε σκεφτεί? Γιατί δεν προσεύχονται, δεν πάνε εκκλησία, δεν τηρούν αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού? Το έχετε σκεφτεί? Για ποιο λόγο άραγε? Για να έχουν την βόλεψή τους. Για να έχουν την βόλεψή τους. Εσύ τι λες? Δεν πιστεύουν. Κάνουν το δικό τους θέλημα. Και επειδή ακριβώς δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, πολλοί από αυτούς λένε δεν πιστεύω. Και επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλα ξεκινάνε από αυτό, από την πίστη. Αν ο άνθρωπος δεν πιστέψει, αλλά πού να πιστέψει όμως, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Έτσι γενικά κάπου να πιστεύουμε, ναι. Πού πρέπει να πιστέψει κάποιος για να κάνει αυτά που λέει ο Χριστός? Στο Χριστό. Δηλαδή τι να πιστέψει για τον Χριστό? Στην Αγία Τριάδα. Τι όμως συγκεκριμένα, τι πρέπει να πιστέψει για τον Χριστό, ας πούμε, για να πει ότι εγώ θα τον πάρω σαν οδηγό στη ζωή μου? Τι λέτε? Την ύπαρξη. Την ύπαρξη, ότι υπάρχει. Εντάξει, σου λέει, και επειδή υπάρχει. Πρέπει να πιστέψω ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, γιατί αυτός είναι μια υπηρή της ζωής. Έτσι. Ότι είναι ο Θεός, παιδιά. Αυτό είναι. Πιστεύω στον Χριστό, όχι απλώς ότι υπάρχει. Εντάξει, σου λέει και ο άλλος, και ο Βούδας μπορεί, υπήρξε, αλλά είναι ο Θεός, ο μόνος Θεός. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Και ο αληθινός Θεός. Και ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός ο οποίος έφτιαξε τα πάντα και ο οποίος είναι η αιτία που υπάρχουν τα πάντα, αλλά και συνεχίζουν να υπάρχουν. Βλέπετε, ας πούμε, ένα σπίτι. Αν δεν το προσέχουμε, αν δεν το συντηρούμε όπως λέμε, τι θα γίνει? Σιγά σιγά τι θα πάθει αυτό το σπίτι? Θα γκρεμίσει. Έχετε δει κάτι παλιά σπίτια που τα έχουν εγκαταλείψει, δεν μένουν μέσα άνθρωποι? Σε λίγο αυτά πέφτει σκεπή, πέφτουν τα τοιχεία σιγά σιγά, οι πόρτες χαλάνε, σπάζουν, μπαίνουν μέσα άνθρωποι, ας πούμε, το ρημάζουν και γίνεται ένα ερείπιο. Αν δεν υπάρχει κάποιος να το συντηρήσει λοιπόν ένα σπίτι, πάει το σπίτι, καταστρέφεται. Όλο αυτό το σύμπαν τώρα πώς υπάρχει, πώς συνεχίζει να υπάρχει για εκατομμύρια χρόνια? Κάποιος το συντηρεί. Και εμείς οι ίδιοι. Αν κάποιος δεν μας φροντίσει, δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Μας φροντίζουν βέβαια οι γονείς μας, αλλά και οι γονείς μας δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα αν δεν υπάρχει αυτό που λέμε η φροντίδα του Θεού. Που το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, πώς το λέμε αυτή τη φροντίδα που έχει ο Θεός για τα πάντα? Πρόνοια, η Θεία Πρόνοια, η Πρόνοια του Θεού. Για να δούμε λοιπόν το περιστατικό. Είμαστε στο Καταμάρκον
στο ένατο κεφάλαιο. Για να σας προσανατολίσω λίγο, θα σας πω ότι αυτό το περιστατικό έγινε μετά από τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Στη μεταμόρφωση τι έγινε? Ο Κύριος ανέβηκε με τρεις από τους 12, με τρεις Αποστόλους, τους πιο καλούς, τους πιο προοδευμένους, τους πιο καλούς μαθητές. Ποιοι ήταν αυτοί? Ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Ιωάννης. Ήταν οι πιο καλοί από τους μαθητές του Κυρίου, οι πιο ανεβασμένοι πνευματικά. Δεν τους παίρνει όλους τους Αποστόλους μαζί του ο Χριστός, παίρνει μόνο τους τρεις. Και ανεβαίνει επάνω σε ένα βουνό και εκεί τι έγινε, μεταμορφώθηκε, δηλαδή μπροστά στα μάτια τους, ενώ τον έβλεπαν σαν έναν άνθρωπο όπως ήταν συνήθως ο Κύριος, άστραψε, έβγαλε φως, ολόκληρος, και το πρόσωπό του έγινε σαν ήλιος και τα ρούχα του κατάλευκα και αυτά βγάζανε φως. Και οι Απόστολοι τα χάσανε. Πέσανε κάτω από την έκπληξη και έγιναν και άλλα εκεί, τα οποία δεν θα τα πούμε τώρα, μπορείτε όμως να τα διαβάσετε. Τι έγινε εκεί πάνω σε αυτό το όρος. Μετά, πάλι συνεστάλλει αυτό το φως και πάλι τον είδα τον Κύριο όπως πριν. Και κατέβηκαν. Όταν κατέβηκαν τώρα, είδανε ανθρώπους μαζεμένους, εκεί που ήταν οι υπόλοιποι Απόστολοι, οι άλλοι 9, και κόσμος ακόμα, εκεί γύρω, και συζητούσαν. Πάμε λοιπόν στο στίχο 14, για να δούμε πώς έγινε το περιστατικό. «Ελθόν, λέει, προς τους μαθητάς, είδεν όχλων πολλήν περί αυτούς». Ήρθε ο Κύριος στους υπόλοιπους Αποστόλους και είδε πολύ κόσμο μαζεμένο. Κάτι είχε γίνει. Τι είχε γίνει? Και γραμματείς, συζητούντας αυτοίς, και υπήρχαν και γραμματείς. Γραμματείς και φαρισαίοι, υποκριτές, ήταν οι μορφωμένοι, ήταν οι θρησκευόμενοι άνθρωποι της εποχής, οι οποίοι είχαν και, ας το πούμε έτσι, ένα αξίωμα θρησκευτικό. Και ο λαός, ο πολλής λαός, τους είχε σαν αγίους και σαν, ας πούμε, μορφωμένους πολύ θρησκευτικά. Ξέρανε δηλαδή τον νόμο του Θεού κλπ. Και ευθέως, πας ο όχλος, οι δόντες αυτών εξεθαμβήθησαν και προστρέχονται στις πάνω του αυτών. Και όλος ο κόσμος λέει, μόλις είδε το Χριστό μας, γιατί τον ήξεραν, γέμισαν λέει με έκπληξη, με χαρά και με θάμβος, με θαυμασμό. Και τρέξανε να τον ασπαστούν. Πώς λέμε σήμερα να πάμε να πάρουμε την ευχή του γέροντα, την ευχή του δεσπότη. Τρέξαν όλοι λοιπόν για να χαιρετήσουν τον Κύριο. Και επιρώτησε τους γραμματείς, τι συζητείτε προς εαυτούς? Όχι ότι δεν ήξερε ο Κύριος, ήξερε, αλλά ήθελε να το πούν οι ίδιοι. Τι λέτε, τι μιλάτε, γιατί είστε εδώ, γιατί κάνετε αυτή τη συζήτηση, τι συμβαίνει? Και αποκριθείς είσαι εκ του όχλου, είπε, και ένας από τον κόσμο έτσι τον πολύ, του είπε, διδάσκαλε, είναι κατ' των ιών μου προσέ, έχοντα πνεύμα άλαλο. Ήταν πατέρας αυτός. Και του λέει, δάσκαλε, γυναίκα θα πει έφερα, έτσι. Έφερα το παιδί μου, του λέει, το οποίο έχει ένα πνεύμα άλαλο. Πνεύμα θα πει είχε δαιμόνιο, πονηρό πνεύμα, το οποίο το έκανε το παιδί άλαλο, δεν μπορούσε να μιλήσει το παιδί. Ο διάβολος θα πει, και μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να μην μιλάει? Μπορεί. Άμα πάρει άδεια από τον Χριστό βέβαια. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει μόνος του διάβολος. Ούτε μια τρίχα να μας πάρει δεν μπορεί. Αλλά άμα κάνουμε αμαρτίες και του δίνουμε δικαιώματα, παίρνει άδεια από τον Χριστό και μας κάνει διάφορα. Μπορεί να σε αρρωστήσει, μπορεί να σου κάνει και ατύχημα σοβαρό, μπορεί να σε κάνει να λες πράγματα που δεν θέλεις να πεις, να σε ελέγξει δηλαδή τη φωνή σου και να μιλάει με τη φωνή σου. Αυτή είναι η δαιμονισμένη, και να σε βάζει να βλαστημάς, ενώ εσύ δεν θέλεις να βλαστημάς, ας πούμε, όπως κάνουν οι δαιμονισμένοι. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι το είχε δέσει ο διάβολος και δεν μπορούσε να μιλήσει, να βγάλει φωνή. Το έφερα λοιπόν, λέει, το παιδί μου, τον ιό μου σε σένα, που έχει πνεύμα άλαλο. Και όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντες αυτού και ξηραίνεται. Και όταν το πιάσει αυτό το πονηρό πνεύμα το παιδί μου, το κάνει να τρέμει,
Το κάνει να παραμιλά, να αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του και να ξεραίνεται, να πέφτει κάτω σαν πεθαμένο, σαν ξερό. Αυτό το έκανε ο διάβολος τώρα στο παιδί. Όχι πάντα, αλλά όταν το έπιανε, όπως λέμε σήμερα, τον έπιασε κρίση, ας πούμε. Όταν το καταλάβανε πλήρως το παιδί, πάθαινε αυτά τα πράγματα. Και είπαν τις μαθητές σου, είναι αυτόν εκβάλωση και οκίσησαν. Και το είπες στους μαθητές σου και να το βγάλουν το δαιμόνιο και δεν μπόρεσαν. Αποτυχία, ε. Στους εννέα, γιατί είπαμε οι τρεις λείπανε. Και ξέρετε τι λέει ένας Άγιος. Γιατί το πάθανε αυτό οι εννέα? Γιατί ζηλέψανε. Είδανε τον Χριστό που πήρε μόνο τους τρεις και ζηλέψανε. Τους έπιασε μέσα τους μία, ας το πούμε, κακία. Γιατί να μην πάρει και εμάς? Και πήρε μόνο τους τρεις. Και μετά ήρθε η αποτυχία. Δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν αυτό το κακόμοιρο το παιδάκι. Λοιπόν, και τι είπε ο Χριστός τώρα σε αυτόν τον πατέρα που, ας πούμε, είναι σαν να του έλεγε, ορίστε, τι λένε ότι κάνεις θαύματα και οι μαθητές κάνουν θαύματα, ορίστε, εγώ το έφερα το παιδί μου και δεν το κάνανε καλά. Σαν να ζητούσε και τα ρέστα από τον Χριστό. Και τι απάντησε ο Χριστός? Ω γενναία άπιστος, έως πότε προς εμάς έσωμε? Εσείς είστε γενιά άπιστη. Εσείς οι άνθρωποι δηλαδή, δεν πιστεύετε. Μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας? Έως πότε ανέξομε ημών? Μέχρι πότε θα σας ανέχομαι? Φέρετε αυτόν προς με. Είναι σαν να του λέγε, δεν φταίνει οι μαθητές μου τόσο, όσο φταίει εσύ και οι άλλοι που δεν πιστεύετε, είστε γενιά άπιστη. Και αμέσως μετά λέει, φέρε εδώ το παιδί. Και είναι καν αυτό προς αυτόν και το έφεραν. Και ειδών αυτόν, ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν. Και μόλις τον είδε το παιδί το Χριστό, το πνεύμα το πονηρό που είχε μέσα του, το χτύπησε κάτω το παιδί, το σπάραξε. Και πεσών επί της γης, εκυλία το αφρίζουν. Και έπεσε κάτω το παιδάκι και άρχισε να κυλιέται και να βγάζει και αφρούς από το στόμα. Γιατί είπαμε το πονηρό πνεύμα το είχε καταλάβει το παιδί και το έβαζε να παθαίνει αυτά τα πράγματα. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού και τον ρώτησε ο Χριστός μας, τον πατέρα του παιδιού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό, πόσο καιρό έχει που του έχει συμβεί αυτό το πράγμα, από πότε δηλαδή το παιδάκι αυτό έχει μέσα του το πονηρό πνεύμα και τον έχει αρπάξει ο διάβολος και το βασανίζει. Ο δε είπε παιδιώθεν. Και ο πατέρας λέει από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί. Και πολλάκι σε αυτόν και εις πύρ έβαλε και εις ύδατα. Και πολλές φορές τον έριξε στη φωτιά και στο νερό ο διάβολος. Τον έριξε το παιδάκι αυτό στη φωτιά και στο νερό για να απολέσει αυτόν, για να τον κάνει να πεθάνει. Να απολέσει, αυτό θα πει, να τον σκοτώσει. Έτσι, γιατί ο διάβολος είναι, όπως λέει ο Κύριος, λέει, είναι ανθρωποκτόνος. Ανθρωποκτόνος, δηλαδή θέλει να σκοτώνει. Θέλει αίμα. Είναι ο πιο κακός που υπάρχει. Και από όλους τους ανθρώπους και από... δεν υπάρχει τίποτα άλλο βέβαια. Αυτός είναι ο εφευρέτης του κακού. Αλλά ο Θεός το φύλαγε το παιδάκι, δεν το άφηνε να το σκοτώσει ο διάβολος. Πρέπει να ξέρετε και αυτό, ότι ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρει άδεια να μας κάνει ένα πειρασμό, να μας αρρωστήσει, αλλά δεν μπορεί να μας σκοτώσει, μόνο αν πάρει άδεια από τον Χριστό να το κάνει και αυτό. Αλλιώς δεν μπορεί. Έτσι αυτός ο δαίμονας δεν είχε άδεια να σκοτώσει το παιδάκι. Το έριχνε στο νερό, το έριχνε στη φωτιά, αλλά δεν μπορούσε να το σκοτώσει. Γιατί δεν ήθελε ο Χριστός. Δηλαδή, τίποτα δεν γίνεται αν δεν θέλει ο Χριστός. Προσέξτε το αυτό. Γι' αυτό και δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε τους μάγους, ούτε τα μάγια, ούτε, ξέρω εγώ, τους δαιμονισμένους, ούτε τα μέντιουμ, ούτε τις φαντασίες μας, γιατί ο διάβολος κάνει και φαντασίες διάφορες. Τίποτα δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ούτε τα όνειρα. Είδα, λέει, κακό όνειρο και θα πεθάνω. Σίγουρα μην πεθάνεις.
Εσύ φταίς που τα πιστεύεις τα όνειρα. Δεν πρέπει να πιστεύουμε τίποτα. Λοιπόν, και τι γίνεται μετά. Τι λέει τώρα ο πατέρας. Αλ ήτι δύνασε βοήθησον ημίν σπλαχνιστή σε φημάς. Αφού του είπε ότι το ρίχνει στη φωτιά στο νερό, μετά του λέει άμα μπορείς, στο Χριστό τώρα, να λέει ο πατέρας, άμα μπορείς, ό,τι μπορείς, να μας βοηθήσεις, σπλαχνίσου μας. Δηλαδή, πόνεσέ μας. Δες τον πόνο μας και βοήθησέ μας. Αλλά είδατε, λέει, ή τη δύνασε. Αυτό μέσα είχε, δεν είχε πίστη, είχε απιστία. Να λες τον Χριστό τώρα, άμα μπορείς. Δεν πίστευε καλά-καλά, πίστευε πολύ λίγο. Δεν είχε καταλάβει ότι αυτός είναι ο Θεός, ο παντοδύναμος, που έχει φτιάξει τα πάντα. Μπορείς να πεις έτσι στον παντοδύναμο Θεό, άμα μπορείς. Φυσικά και μπορεί, τα πάντα μπορεί. Δεν μιλάμε έτσι στον Χριστό. Και τι του λέει ο Χριστός. Ο δε Ιησούς είπε αυτό. Το «Η δύνα σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται». Έτσι. Εάν εσύ μπορείς να πιστέψεις, σε τι, σε μένα, ότι εγώ είμαι ο Θεός, μετά πάντα όλα είναι δυνατά. Άρα δεν είναι το πρόβλημα αν μπορώ εγώ. Φυσικά και μπορώ, αφού είμαι ο Θεός παντοδύναμος. Το πρόβλημα είσαι εσύ, που δεν με εμπιστεύεσαι, που δεν με πιστεύεις ότι είμαι ο Θεός και μπορώ και μου λες άμα μπορείς. Καταλάβατε το λάθος του πατέρα, το οποίο ξεκινούσε βέβαια από το ότι δεν είχε πίστη. Είχε πολύ μικρή πίστη. Του λέει λοιπόν, ή δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και είδατε τι λέει, πάντα. Δηλαδή, άμα πιστεύεις, μπορείς τα πάντα. Και θα πούμε μετά ένα περιστατικό με έναν Άγιο, τι έκανε. Μετακίνησε ένα βουνό ολόκληρο. Θα πεις, γίνεται να μετακίνησε ένα βουνό. Άμα πιστεύεις, δεν είπε ο Χριστός. Άμα έχετε πίστη, λέει, μέχρι κόκκο συναπιού. Κόκκο συναπιού, ξέρετε τι είναι, ένα πολύ μικρό σποράκι. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ το συνάπι. Έχει κάτι πολύ μικρό, ένα πάρα πολύ μικρό σποράκι. Τόση λίγη πίστη λέει να έχετε ο Χριστός, θα πείτε στο βουνό, φύγει από εδώ και θα φύγει. Θα δούμε ένα τέτοιο περιστατικό. Λοιπόν, και τι είπε ο πατέρας τότε, όταν το μάλωσε ο Χριστός και του λέει, εάν μπορείς εσύ να πιστέψεις, γιατί βλέπετε λέει και αν μπορείς. Δηλαδή είναι θέμα να θέλω. Άμα θέλω, μπορώ. Άμα θέλω, μπορώ. Έτσι. Ό,τι δεν θέλουμε, δεν μπορούμε. Και κυρίως στο θέμα της πίστεως είναι αυτό. Εάν θέλεις, μπορείς να πιστέψεις. Δεν σε εμποδίζει κάτι να πιστέψεις. Δεν έχουμε κάτι άλλο εμπόδιο. Να πεις θαύματα, δεν μπορώ να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις θαύματα, βέβαια. Αυτό πρέπει να το πάρεις στο χάρισμα του Χριστού. Αλλά το να πιστέψεις ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, αυτό δεν σε εμποδίζει τίποτα να το πιστέψεις. Είναι απλώς να το αποδεχτείς, να πεις ναι, αυτό είναι, το πιστεύω. Αν μπορείς λοιπόν, είναι σαν να του λέει ο Χριστός, αν θέλεις, όλα είναι δυνατά μετά. Άρα είναι δυνατόν να γίνει καλά και το παιδί σου. Και τι λέει ο κακόμοιρος ο πατέρας αυτός ο λιγόπιστος. Ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου, με τα δακρύων έλεγε. Και αμέσως έκραξε, δηλαδή φώναξε πολύ δυνατά ο πατέρας του παιδιού και με δάκρυα. Τι έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστία. Πιστεύω Κύριε, πιστεύω, βοήθησέ με στην απιστία μου. Το παραδέχτηκε ότι είχε ολιγοπιστία. Έχω ολιγοπιστία, βοήθα με Κύριε και πιστεύω. Βοήθα μου όμως και εγώ να δυναμώσει η πίστη μου. Να τώρα και ένα δίδαγμα για μας, για να αυξηθεί η πίστη μας. Θα πρέπει να κάνουμε προσευχή στον Χριστό. Να του πούμε, Κύριε, δώσ' μας πίστη. Αλλά όχι πίστη αόριστη, πίστη στον Χριστό. Και ξέρετε, στα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό που ζούμε τώρα, στα τελευταία χρόνια είμαστε, να ξέρετε. Μπορεί μετά από λίγο να έρθει ο Αντίχριστος που λέμε. Έτσι. Ο Αντίχριστος τι θα είναι. Θα είναι ένας άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος θα είναι. Δεν θα είναι διάβολος με ανθρώπινο σώμα. Άνθρωπος θα είναι. Κανονικός άνθρωπος. Ο οποίος όμως θα είναι ο πιο μεγάλος μάγος που έχει περάσει ποτέ από τη γη. Και θα έχει μέσα του όλα τα δαιμόνια, όλη τη δαιμονική ενέργεια. Και θα κάνει σημεία και τέρατα. Τρομερά πράγματα. Θα κατεβάζει φωτιά από τον ουρανό, θα κάνει τέτοια. Και πάρα πολλοί θα πιστέψουν, παιδιά, προσέξτε τι θα πιστέψουν,
για να μην ξεγελαστείτε, ότι αυτός είναι ο Χριστός. Ότι αυτός είναι ο Χριστός. Γι' αυτό τον λένε και αντίχριστο. Θα το παίξει ότι είναι ο Χριστός. Καταλάβατε. Και πάρα πολλοί από τους χριστιανούς θα τον πιστέψουν. Γιατί ξέρετε τι θα λέει αυτός. Α, εκείνος ο Χριστός που ήρθε πριν από 2-3 χιλιάδες χρόνια, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, ε? Λέμε τώρα, ας πούμε. Αν έρθει τώρα θα λέει πριν από 2.000 χρόνια εκείνος δεν ήταν ο Χριστός. Εκείνος ήταν ένα πατεώνα, σας ξεγέλασε. Εγώ είμαι ο Χριστός. Εμένα να πιστέψετε. Αυτά θα λέει ο Αντίχριστος. Και πάρα πολλοί θα τον πιστέψουν. Και θα πάρουν και αυτό που λέμε το χάραγμα το 666 κλπ. Και θα μείνουν πάρα πολύ λίγοι που δεν θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Όλοι θα πάνε να τον προσκυνήσουν. Και αυτοί οι λίγοι θα μισούνται από όλους, θα τους μισούν όλοι. Και θα τους λένε ότι εσείς είστε οι εχθροί μας. Θα τους μισούν όλοι. Και θα τους καταδιώξουν και πολλούς θα τους σκοτώσει ο Αντίχριστος από τους χριστιανούς. Και οι υπόλοιποι θα φύγουν στην έρημο, όπως λέει η Υποκάλυψη, θα πάνε στα βουνά να κρυφτούν και θα λυσάξει ο Αντίχριστος που θα τους χάσει αυτούς όλους. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί, για να έχουμε το νου μας, παιδιά, και τώρα επειδή είναι Κυρίως Αντιχρίστου, να μην χάσουμε την πίστη μας στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Δεν μας είπε ψέματα. Αυτός που θα έρθει θα μας πει ψέματα, έτσι, και θα το παίζει Χριστός. Και θα κάνει ψευτοθαύματα. Θα φανερωθούν και οι δύο προφήτες, ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενώ, οι οποίοι θα μας λένε αυτός δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος. Αλλά οι χριστιανοί θα το έχουν καταλάβει, αυτοί που είναι αληθινοί χριστιανοί. Δεν θα πλανηθούν, καταλάβατε, αλλά θα είναι μια επιπλέον επιβεβαίωση. Θα κάνει ψεύτικα θαύματα, φανταστικά. Δηλαδή θα νομίζεις ότι ανέστησε ένα νεκρό, αλλά δεν θα ανιστά νεκρό, θα στο κάνει στη φαντασία σου. Θα είναι ψεύτικο, δεν θα είναι πραγματικό θαύμα. Καταλάβατε. Ή ότι έκανε τον τάδε καλά, θα είναι ψεύτικο. Δεν θα είναι αληθινό θαύμα. Ναι. Θα τους κρεμάσει, θα τους σκοτώσει και μετά από 3 μέρες αυτοί οι δυο θα αναστηθούν. Λοιπόν, ναι. Και μετά εμείς τι θα κάνουμε, εμείς θα περιμένουμε τον Χριστό. Αυτοί οι δύο. Αυτοί οι δύο, μετά θα αναλυθούν στον ουρανό. Θα αναστηθούν και θα αναλυθούν στον ουρανό. Θα είναι πολύ μεγάλο, οι δύο προφήτες, ναι. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν είναι στο θέμα μας, αυτό σας το είπα έτσι σε παρένθεση. Για να ξέρετε ότι αυτός που θα έρθει θα είναι απατεώνας και δεν πρέπει να τον πιστέψουμε. Και να σας δώσω και ένα σημάδι για να ξέρετε ότι θα είναι απατεώνας. Θα έρθει πάλι ο Χριστός, δεν θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία. Πώς θα τον ξεχωρίσουμε από τον Αντίχριστο? Ξέρετε ένα σημάδι? Ποιο θα είναι το σημάδι? Ποιο θα είναι? Ότι θα κατεβεί μπροστά το σταυρό από τον ουρανό. Να τον άρα θα πούνε να είναι στην Αφρική, να είναι στην Νέα Υόρκη. Αυτό είναι το σημάδι. Έτσι ο Αντίχριστος θα έρθει από τη γη. Κάπου θα του πούνε στην τηλεόραση ότι να τώρα εκεί είναι ο λεγόμενος Χριστός. Ενώ ο Χριστός ο αληθινός όταν θα ξανάρθει στη Δευτέρα Παρουσία για να σβήσει και τον Αντίχριστο και όλους, θα έρθει από τον ουρανό και μπροστά θα πηγαίνει ότι είμαι ο σταυρός. Ποιος? Σας είπα, είναι άνθρωπος, θα γεννηθεί από έναν άνθρωπο. Από... ναι, απλά. Και θα λέει ότι είμαι ο Χριστός. Θα λέει ψέματα. Λοιπόν, αλλά να μην ξεφύγουμε από το θέμα για τον Αντίχριστο τώρα, σταματάμε για τον Αντίχριστο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα μας είναι, παιδιά, να μην χάσουμε την πίστη μας. Και ειδικά στην εποχή μας, πάρα πολύ πολεμιέται η πίστη στον Χριστό. Προσέξτε. Λέγαμε και χτες. Πολλοί λένε να πιστεύεις, ναι, αλλά δεν λένε πού. Τι θα πει να πιστεύω, πού να πιστεύω, στον εαυτό μου, στα μπράτσα μου, στον τάδε πολιτικό ή γενικά να πιστεύεις σε έναν Θεό, κάπου. Έτσι λένε. Όχι, παιδιά. Η πίστη σημαίνει πίστη στον Χριστό. Αυτή είναι η αληθινή πίστη. Η οποία αυτή η πίστη έχει μέσα και έργα. Έχει έργα. Καταλάβατε. Και πείτε, πιστεύουμε τον δεν γίνεται. Άμα πάρεις το χάραγμα, δεν μπορείς να μετανοήσεις μετά. Άμα πάρεις και το σημάδι του Αντιχρίστου είναι το 666.
Όπως εμείς έχουμε το δικό μας σύμβολο. Ποιο είναι το σύμβολό μας? Ο Σταυρός. Εμείς έχουμε το Σταυρό. Όταν βαφτιστήκαμε, ο ιερέας μας έχρισε με το Άγιο Μύρο και μας έβαλε το σημείο του Σταυρού. Έτσι, όλοι έχουμε εδώ το σημείο του Σταυρού. Έχουμε αφιερωθεί στον Χριστό. Ο Αντίχριστος τώρα θα κάνει κάτι παρόμοιο. Διότι ο Αντίχριστος, ο διάβολος γενικώς, προσπαθεί να μιμηθεί τον Χριστό. Και θα βάλει είτε στο μέτωπο, είτε στο δεξί χέρι, θα βάλει το σύμβολό του. Το 666. Στο δεξί. Ναι, στο δεξί. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε τώρα εδώ. Λέει λοιπόν ο Χριστός μας, ήδη να σε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Άρα, πιστεύεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μετά, παιδιά. Ξέρετε τι έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Πάντα ισχύω, μπορώ τα πάντα, εν το ευδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη του Χριστού μπορώ τα πάντα. Μόνος μου, τίποτα, τίποτα. Τίποτα δεν μπορώ μόνος μου. Πώς το ξέρουμε αυτό? Μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Τι λέει? Χωρίς εμού, τι λέει? Ου δύναστε πίν ουδέν. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, και μετά τι έγινε? Ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Και μετά τι έκανε ο Χριστός μας? Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει ο όχλος. Είδε ο Χριστός μας ότι μαζεύεται κόσμος τώρα. Φώναζε ο πατέρας, όπως είπαμε, πιστεύω, βοήθησέ με Κύριε, τον άπιστο. Άρχισε ο κόσμος να έρχεται. Σου λέει, τι γίνεται τώρα εκεί, τι φωνές είναι αυτές? Ο Χριστός μας ήταν ταπεινός και είναι ταπεινός. Δεν ήθελε να κάνει επίδειξη της θεότητάς του και της θαυματουργίας του. Οπότε, όταν είδε να μαζεύεται ο κόσμος, αμέσως επετίμησε το πονηρό πνεύμα. Φύγε από εδώ. Έδιωξε το δηλαδή, αυτό θα πει επετίμησε, έτσι. Το μάλωσε το πονηρό πνεύμα. Το οποίο και αυτό είναι δημιουργημά του. Τι ήταν οι δαίμονες? Ήτανε άγγελοι, οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι από τον Χριστό. Πλάσματά του ήταν και οι άγγελοι και οι δαίμονες. Αλλά επειδή δεν θέλησαν να κάνουν υπακοή στο Θεό, έγιναν δαίμονες. Έγιναν κακοί. Λοιπόν, το μάλωσε, φύγε από εδώ. Το διώξε. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε επιτάσσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτησε εξ αυτού. Εγώ σε διατάζω, λέει, εσύ το πνεύμα το οποίο είσαι άλαλο και κοφό. Γι' αυτό και προξενούσε αλαλία. Δηλαδή δεν μπορούσε να μιλήσει το παιδάκι, γιατί το πνεύμα, το δαιμονικό αυτό πνεύμα, είχε, θα λέγαμε, αυτή την ικανότητα. Ξέρετε, και οι δαίμονες έχουν, θα λέγαμε, ικανότητες. Έχουν, πού να πούμε, ειδικότητες. Είναι άλλος δαίμονας που σε σπρώχνει στην πορνεία, στην ανηθικότητα, στην βρωμιά, την ηθική. Άλλος δαίμονας σε σπρώχνει στο θυμό. Άλλος δαίμονας σε σπρώχνει στα λεφτά, να μαζεύεις λεφτά, φιλαργυρία. Άλλος δαίμονας σε σπρώχνει στο να μαζεύεις τα μπράβο. Να σ' αρέσουν οι δόξα των ανθρώπων, να σου λένε μεγάλε και τι σπουδαίος και τι καλά παίζεις κλπ. Έτσι είναι δαίμονας από πίσω. Έτσι αυτός ο δαίμονας έκανε το παιδάκι κουφό και άλαλο. Και του λέει ο Χριστός, εσύ το πνεύμα το άλαλο και κουφό, εγώ σε επιτάσσω, εγώ σε διατάζω. Βλέπετε, ο Χριστός δεν λέει, Θεέ μου, Πατέρα μου, ουράνιε, διώξε αυτό το πνεύμα, αφού ίδιος είναι ο Θεός. Καταλάβατε, δεν προσεύχεται στο Θεό. Ζητάει, μάλλον απαιτεί από το πονηρό πνεύμα να φύγει. Έξελθε εξ αυτού και μικέτησε εξ αυτού. Και μην ξαναμπείς. Γιατί ξέρετε, οι δαίμονες μπορεί να βγούνε, αλλά ξαναμπαίνουνε. Άμα δεν προσέξει ο άνθρωπος, μπορεί, ας πούμε, να βγει ένα δαιμόνιο. Ξέρω ένα τέτοιο περιστατικό. Ένας παππούλης διάβασε ένα δαιμονισμένο και έβγαλε το πονηρό πνεύμα. Έφυγε. Και το είπε το ίδιο το πνεύμα, ότι φεύγω, φεύγω. Και είπε και το όνομά του. Ξέρετε, και τα δαιμόνια έχουν ονόματα. Λοιπόν, μετά από λίγες μέρες όμως, ξαναμπήκε. Και του λέει ο παππούλης, καλά, εσύ δεν είχες βγει προχτές? Ναι, λέει, είχα βγει, αλλά ξαναμπήκα. Πώς ξαναμπήκες? Επειδή, λέει, θύμωσε. Ο άνθρωπος που είχε το δαιμόνιο, θύμωσε και πήρε δικαίωμα ο διάβολος και ξαναμπήκες μέσα του, βλέπετε. Δεν είναι απλό πράγμα να θυμώνουμε, είναι μεγάλη αμαρτία.
Πήρε πάλι δικαίωμα το δαιμόνιο και ενώ είχε βγει, ξαναμπήκε στον άνθρωπο. Εγώ λοιπόν, σου λέει, λέει ο Χριστός, σε διατάζω να φύγεις και να μην ξαναμπείς. Γιατί είναι πονηρά τα πνεύματα οι δαίμονες και προσπαθούν να ξαναμπούν. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε. Και γένετο ο συνεκρός, ώστε πολλούς λέγει ότι απέθανε. Και αφού έκραξε και χτύπησε κάτω το παιδάκι, πάρα πολύ το ταλαιπώρησε το παιδάκι, έκανε ένα φοβερό κρότο ο δαίμονας και έφυγε. Και το παιδάκι έπεσε κάτω σαν νεκρό. Και όλοι λέγανε, μπα, πέθανε, πάει το παιδί. Ο Χριστός, ο Ιησούς κρατήσε σε αυτόν τη χειρός, ήγηραν αυτό και ανέστη. Και αμέσως ο Χριστός το έπιασε το παιδάκι από το χέρι και το σήκωσε πάνω. Και εισελθόντα αυτόν εις οίκον, οι μαθηταί αυτού επιρώτων αυτόν κατηδίαν. Και μετά λέει, μπήκαν σε ένα σπίτι ο Χριστός και οι Απόστολοι. Και τον πήραν ιδιαιτέρως οι Απόστολοι και του λένε, γιατί εμείς δεν το βγάλαμε το δαιμόνιο, μπορείς να μας πεις? Ότι εμείς σου ειδηνήθημε να εκβαλήν αυτό. Τον ρωτούσαν, γιατί εμείς δεν το μπορέσαμε να το βγάλουμε? Και είπεν αυτής, τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν, η μία προσευχή και νηστεία. Αυτό το γένος, οι δαίμονες δηλαδή, δεν μπορεί να φύγει με τίποτα άλλο παρά με προσευχή και νηστεία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, παιδιά, ξέρετε, για μας. Αν θέλουμε κι εμείς δηλαδή να βγάλουμε τους δαίμονες από μέσα μας, θα πεις, εμείς δεν είμαστε δαιμονισμένοι, δεν είμαστε όπως το παιδί αυτό, αλλά έχουμε όμως οπωσδήποτε τι έχουμε? Την επιρροή του διαβόλου. Αν θέλουμε να διώξουμε αυτή την επιρροή που σου βάζει κακές σκέψεις, κακούς λογισμούς, κακές επιθυμίες, θα πρέπει λέει να κάνεις προσευχή και νηστεία. Να γιατί χρειάζεται νηστεία? Για να διώξουμε τα πονηρά πνεύματα που μας επηρεάζουν. Και προσευχή. Να γιατί πρέπει να κάνουμε προσευχή? Που λες τώρα είναι ανάγκη να πηγαίνουμε κάθε μέρα στην εκκλησία και να καθόμαστε και να ξαναλέμε και να λέμε συνέχεια και το πρωί και το απόγευμα. Είναι ανάγκη. Αν θέλουμε να ελευθερωθούμε και να μας βασανίζει ο διάβολος. Ξέρετε πόσα παιδιά βασανίζονται από λογισμούς. Τους βάζει ο διάβολος μια σκέψη, ας πούμε, ότι θα πεθάνεις. Και δεν μπορεί να τη βγάλει. Αν κάνει όμως προσευχή και νηστεία, φεύγει. Καταλάβατε? Χίλια δύο πράγματα μπορεί να τους βάλει ο διάβολος. Και σε εμάς, άμα δεν νηστεύουμε και δεν προσευχόμαστε. Και σε βάζει να κάνει και ένα σωρό αμαρτίες για να παίρνει περισσότερα δικαιώματα και να σε κολλάσει στο τέλος. Είπαμε τώρα, θα πούμε και ένα περιστατικό που δείχνει πόσο μεγάλο πράγμα, παιδιά, είναι η πίστη. Και ότι έχοντας την πίστη μπορείς να κάνεις τα πάντα. Και αν δεν έχεις την πίστη, ούτε προσευχή μπορείς να κάνεις, ούτε νηστεία. Βλέπετε, είπαμε ότι πρέπει να κάνεις προσευχή και νηστεία. Μα άμα δεν πιστεύεις, ένας που δεν πιστεύει κάνει προσευχή. Αφού σου λέει δεν πιστεύω, δεν κάνει προσευχή στον Χριστό. Ούτε και νηστεία κάνει. Σου λέει γιατί να ταλαιπωρούμαι εγώ τώρα, να μην τρώω. Αν όμως πιστεύεις στον Χριστό, θα τα κάνει. Και θα τα κάνει πολύ εύκολα. Το 16ο αιώνα λοιπόν, 1536, δηλαδή βάλτε περίπου πριν 400 περίπου χρόνια, 500 πέστε. Στην Αλεξάνδρεια. Πού είναι η Αλεξάνδρεια? Στην Αίγυπτο. Εκεί λοιπόν έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Το θαύμα του Ντουρ Ντάγ. Θα πούμε τι θα πει Ντουρ Ντάγ. Ντουρ Ντάγ θα πει βουνό στάσου. Στην Αλεξανδρινή Εκκλησία λοιπόν ήταν εκεί πατριάρχης ένας Άγιος άνθρωπος που λεγόταν Ιωακήμ ο Πάνι. Πάνι θα πει μεγάλος. Ιωακήμ ο Μέγας. Ήταν ενάρετος, ταπεινός, απλός, αγαθός, με πολλά χαρίσματα, πλουτισμένος και κατά τη μακρόχρονη περίοδο της πατριαρχίας του και έκανε και πολλά θαύματα. Ήταν πλουτισμένος με πολλά χαρίσματα και έκανε και πολλά θαύματα. Επίμανε θεάρεστα τους χριστιανούς και κοιμήθηκε σε ηλικία 135 ετών. Μάλιστα. Και πάλι, μη σας φαίνεται απίστευτο, υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Αδάμ που έζησαν 900 τόσα χρόνια. Και είναι αληθινά χρόνια. Μετά όμως ο Θεός λιγόστεψε τα χρόνια μας για να μην βασανιζόμαστε πολύ εδώ, σε αυτή τη γη. Στις ημέρες λοιπόν αυτού του Πατριάρχου, ένας υπουργός του Σουλτάνου της Αιγύπτου,
Έτσι ήταν μουσουλμάνοι οι διοικητές στην Αίγυπτο. Είχε όμως έναν υπουργό που ήταν Εβραίος. Και οι Εβραίοι, ξέρετε, μισούν πάρα πολύ τους χριστιανούς. Αυτός τι έκανε λοιπόν, συκοφάντησε τους χριστιανούς στο Ευαγγέλιο, συκοφάντησε τον Σουλτάνο τους χριστιανούς, ότι λένε στο Ευαγγέλιο τους πολλά ψέματα. Το Ευαγγέλιο λέει ψέματα. Και παρασέρνουν με αυτά τα ψέματα τους Μωαμεθανούς και τους παίρνουν από τη θρησκεία του προφήτου Μωάμεθ, τα από αυτά για να ερεθίσει το Σουλτάνο. Ότι φεύγουν οι Μωαμεθανοί από την πίστη και πάνε στους χριστιανούς. «Μεγαλειότατε», είπε στο Σουλτάνο ο Εβραίος, «λένε οι χριστιανοί πως ο ίδιος ο Χριστός είπε στους μαθητές του, εάν έχετε πίστη ως κόκκος συνάπιος και μη διακριθείτε, ου μόνο το της οικείς πείσετε, αλλά καν το όρι τούτο είπετε άρθετε και βλήθητε στην θάλασσα και γεννήσετε». Είπε ο Χριστός μας στους Αποστόλους, όταν είχε κάνει ένα θαύμα. Τι θαύμα είχε κάνει ο Χριστός? Κάποτε περπατούσαν στον δρόμο με τους Αποστόλους, ο Χριστός και ο Απόστολος, και είδανε μία σικιά, το ξέρεις? Και όπως προχωρούσαν, λοιπόν, ο Χριστός πήγε και έψαχνε σίκα στη σικιά. Δεν βρήκε τίποτα. Και επιτόπου καταράστηκε τη σικιά και η σικιά επιτόπου ξεράθηκε. Βέβαια θα πεις, γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός? Το έκανε ως μία προφητεία. Ποια προφητεία ήταν αυτή? Ότι οι Ιουδαίοι, επειδή ακριβώς δεν τον πίστεψαν, τον Χριστό, θα ξεραθούν, θα χάσουν τον αληθινό Θεό και θα γίνουν σαν αυτή την ξερή σικιά. Αυτό ήθελε να τους διδάξει ο Χριστός με αυτό το θαύμα. Μόλις είδαν αυτό το θαύμα οι Απόστολοι, να βλέπεις ένα δέντρο ολοπράσινο και ξαφνικά να ξεραίνεται, δεν γίνεται αυτό, και όμως έγινε από τον Χριστό. Θαύμασαν και λέει, πω, τι θαύμα έκανε ο Χριστός. Και τι τους είπε ο Χριστός? Αν λέει έχετε πίστη σαν κόκκο συναπιού, όχι μόνο αυτό το θαύμα θα κάνετε κι εσείς όπως το έκανα εγώ, αλλά και το βουνό ακόμα θα μπορείτε να μετακινήσετε. Θα πείτε στο βουνό, σήκω και πήγαινε στη θάλασσα και θα πέσει. Και ακόμα είπε ότι κι αν σας δώσουν να πιείτε κάτι δηλητηριώδες, θανάσιμο, καν θανάσιμο τι πίωση, ομοί αυτούς βλάψει. Οι χριστιανοί που πιστεύουν σε μένα, ακόμα κι αν τους ποτίσουν με δηλητήριο, δεν θα πάθουν τίποτα. Τα έχει πει αυτό ο Χριστός. Πήγε λοιπόν αυτός ο Εβραίος στον Σουλτάνο και του λέει, κοίταξε τι ψέματα λένε εδώ οι χριστιανοί, ότι μπορούν να μετακινήσουν βουνά. Τα λέει ο Χριστός λέει τα ψέματα και τα πιστεύουν οι χριστιανοί, τα πιστεύουν και οι Μωαμεθανοί και γίνονται χριστιανοί. Και είπε ακόμα, λέει, ότι αν πιούνε κάτι δηλητήριο, θα τους πειράξει τίποτα. Ο Σουλτάνος, που και αυτός αφορμίζει τους, έβγαλε ένα φυρμάνι, μια διαταγή. Και διέταξε τον Πατριάρχη Ιωακήμ και την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας να πούνε αν όντως γράφει έτσι το Ευαγγέλιο. Και αν όντως τα γράφει αυτά, θα πρέπει να το αποδείξουν ότι είναι αληθινά. Θα πρέπει δηλαδή ο Πατριάρχης να μετακινήσει ένα βουνό και να πιει και δηλητήριο. Και αν ισχύουν αυτά, αν μπορέσει να τα κάνει, τότε έχει καλός. Αλλιώς θα πάρουμε το κεφάλι από τους χριστιανούς που λένε τέτοια ψέματα. Θα βάλει σφαγή σε όλους τους χριστιανούς. Καταλάβατε τι απείλησε ο Σουλτάνος? Ή θα μου αποδείξει ότι αυτά που λέει ο Χριστός είναι αληθινά, ή αλλιώς θα σας φάξω όλους τους χριστιανούς. Αφορμίζεται και ο Σουλτάνος. Ο ενάρετος λοιπόν και Άγιος Πατριάρχης, που διακρινόταν για τη μεγάλη του πίστη στο Δεσπότη Χριστό, πήγε στον τόπο που όρισε ο Σουλτάνος, έκανε θερμή προσευχή, δέηση στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, γιατί το είπε ο Σουλτάνος, αυτό το βουνό θέλω να μετακινήσεις. Αφού λέει το Ευαγγέλιο, έτσι ορίστε, να το μετακινήσεις το βουνό. Πήγε λοιπόν στο βουνό απέναντι ο Άγιος με τον Σουλτάνο, έκανε προσευχή, θυμίασε προς την κατεύθυνση του βουνού,
Έκανε το σταυρό του και είπε «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και απευθυνόμενος στο βουνό είπε, σύμφωνα με τα ιερά λόγια του Ευαγγελίου, «Εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού, σήκω από το μέρος αυτό που είσαι και να πας να σταθείς στην απέναντι παραλία του λιμανιού». Διέταξε το βουνό. «Εν ονόματι του Χριστού όμως, έτσι, όχι εγώ, σε μετακινώ, εν ονόματι του Χριστού, σε μετακινώ». Με το λόγο αυτό του Πατριάρχη, σηκώθηκε το βουνό στον αέρα. Καταλαβαίνετε τι μεγάλο θα έγινε. Όλο το βουνό σηκώθηκε στον αέρα για να πάει και να σταθεί εκεί που το διέταξε ο Πατριάρχης. Ο Σουλτάνος, όταν είδε το βουνό να σηκώνεται, νόμισε πως θα έπεφτε πάνω τους. Τρόμαξε. Και από τον πολύ φόβο και τρόμο που τον έπιασε, άρχισε να φωνάζει. «Ντουρ ντάγ, ντουρ ντάγ». Δηλαδή, πες του να σταματήσει. Πες του να σταματήσει. Και το βουνό, με προσταγή και πάλι του Πατριάρχη, σκίστηκε σε τρία κομμάτια. Προσέξτε, αυτά δεν είναι παραμυθάκια. Υπάρχει το βουνό αυτό τώρα και τα κομμάτια αυτά στην Αλεξάνδρεια. Δεν είναι ψέματα αυτά, είναι γεγονότα. Σκίστηκε σε τρία κομμάτια και έπεσε στη θάλασσα εκεί ακριβώς που μέχρι σήμερα βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Εκεί είναι το βουνό τώρα, το Ντουρ ντάγ. Το ξέρουν οι ντόπιοι, άμα πάτε θα σας το δείξουν. Στην είσοδο του λιμανιού της Αλεξάνδρειας. Στη συνέχεια ο Σουλτάνος έκανε και δεύτερο τεστ στον Πατριάρχη. Του λέει εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να, ο Χριστός λέει αλήθεια ότι μπορείς να μετακινήσεις εάν έχεις πίστη το βουνό. Αλλά τώρα θέλω να μου δείξεις και το άλλο. Ότι μπορείς να πιεις και δηλητήριο και να μην πάθεις τίποτα, αφού λέει έτσι ο Χριστός. Αλλά, πρόσεξε του λέει, δεν θα κάνεις αυτά τα μάγια, εντός εγωγικών η λέξη μάγια, που κάνουν οι χριστιανοί, δηλαδή δεν θα κάνεις το σταυρό σου πριν το πιεις. Του έδωσαν λοιπόν το φοβερό δηλητήριο και ο Πατριάρχης πήρε το κύπελο, το δηλητήριο, στα χέρια του και αφού έκανε πως το περιεργαζόταν, το κοίταζε έτσι από εδώ, από εκεί, είπε θερμή προσευχή στον Πανάγαθο Θεό, έτσι μυστικά από μέσα του, και μετά γυρνάει στον Σουλτάνο και του λέει «Μεγαλειότατε, από πού θέλετε να πιω αυτό το αραιό ποτό? Θέλετε από εδώ, από εκεί, θέλετε από αλλού? Από που θέλετε να το πιω?» Τα λάβατε. Έκανε δηλαδή με το κεφάλι του, με το στόμα του, το σημείο του σταυρού. Λέει από εδώ να το πιω, από εδώ, από εδώ, από πού. Και έτσι έδειξε με το στόμα του από πού να το πιει. Αλλά με αυτόν τον τρόπο έκανε το σημείο του σταυρού με το κεφάλι του. Δεν το έκανε με το χέρι του, το έκανε με το κεφάλι του. Πάνω από το δηλητήριο. Αφού έδειξε τα τέσσερα σημεία του δοχείου. Χωρίς ο Σουλτάνος να καταλάβει τον τρόπο που έκανε το σημείο του σταυρού. Ο Σουλτάνος του απάντησε, από όποιο μέρος, από όποιο σημείο θέλεις, πιες το. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Πατριάρχης ήπιε το δηλητήριο όλο. Μόνο έμεινα λίγη αφρή του δηλητηρίου στο ποτήρι. Όλοι περιμένουν τώρα να πέσει ξερός, γιατί μια σταγόνα να παίρνεις από αυτό το δηλητήριο πέθαινες, όχι να πεις ολόκληρο το δοχείο. Και τότε είπε ο Πατριάρχης στον Σουλτάνο, «Μεγαλειότατε, μάλλον, ναι, δεν έπαθε τίποτα. Περιμένουν όλοι να πεθάνουν, τίποτα δεν έπαθε». Λοιπόν, του λέει τώρα ο Πατριάρχης στον Σουλτάνο, «Μεγαλειότατε, τώρα λέει και εγώ με τη σειρά μου, να συζητήσω μια χάρη. Θέλω, βασιλιά μου, για να καταλάβει η μεγαλειότητά σου, γιατί μπορεί να τους πέρασε η ιδέα ότι δεν ήταν δηλητήριο, ήταν νεράκι, γι' αυτό δεν έπαθε τίποτα. Για να καταλάβει η μεγαλειότητά σου και εκείνος που ετοίμασε το τρομερό δηλητήριο, αυτός ήταν ο Εβραίος που κατηγορούσε τους χριστιανούς, αυτός είχε ετοιμάσει το δηλητήριο. Ήταν μάγος αυτός, μεγάλος λοιπόν άνθρωπος του Σατανά. Για να καταλάβει λοιπόν και αυτός που ετοίμασε το δηλητήριο και σας είπε αυτά τα ψέματα εναντίον των χριστιανών, να δοκιμάσει τη δύναμη του ποτού αυτού και να πιει
ο τάδε υπουργός σας τα υπολείμματα αυτού του δηλητηρίου, δηλαδή αυτό τον αφρό που είχε μείνει. Τίποτα περισσότερο, μόνο λίγο αυτό τον αφρό να πει. Ο Εβραίος υπουργός που γνώριζε τη δύναμη του τρομερού δηλητηρίου αυτού, δεν δεχόταν να το πει, γιατί ήξερε ότι και αυτό ακόμα ήταν αρκετό για να το σκοτώσει. Κατόπιν διαταγής του Σουλτάνου όμως, του λέει, θα το πιείς τώρα, ορίστε, τι μου έλεγες τόσο καιρό, συκοφαντούς τους χριστιανούς. Αναγκάστηκε να πιει τα ξεπλήματα του ποτηριού που είχε το δηλητήριο και αμέσως όταν το ήπια έσκασε και έμεινε επί τόπου νεκρός, μόνο με το ξέπλυμα. Τι φοβερό δηλητήριο ήταν αυτό. Ενώ ο Πατριάρχης που ήπιε όλο το δηλητήριο με τη θερμή πίστη και τη δύναμη του Χριστού δεν έπαθε τίποτε. Και έτσι επαλήθευσε τα λόγια του Ιερού Ευαγγελίου και θριάμβευσε ο χριστιανισμός. Καταλάβατε, η πίστη μας είναι αληθινή, παιδιά. Τίποτα δεν γίνει από αυτά που λέει ο Χριστός μας εσφαλμένο, ψεύτικο. Όλα είναι αληθινά. Και όλα όσα έχει πει ο Χριστός έγιναν. Μόνο ένα δεν έχει γίνει ακόμα, το οποίο θα γίνει και αυτό σίγουρα, η Δευτέρα Παρουσία. Αφού έγιναν όλα τα άλλα που μας είπε, αυτό απομένει να γίνει και πρέπει να το πιστεύουμε ότι θα ξανάρθει ο Χριστός μας και θα διαλύσει και τον Αντίχριστο και όλες τις δυνάμεις. Δεν μου λέτε όμως, γιατί άραγε οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν? Τι είναι αυτό που εμποδίζει τους ανθρώπους να πιστέψουν? Το έχετε σκεφτεί? Λέμε ότι η πίστη στον Χριστό μας, έτσι, ο οποίος είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος έχει κάνει τόσα θαύματα, ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Ποιο είναι το πιο μεγάλο θαύμα που έκανε ο Χριστός, ξέρετε? Ποιο είναι? Η Ανάσταση. Η Ανάσταση. Που ανέστησε τον εαυτό του. Ο ίδιος ανέστησε τον εαυτό του. Άντεση τώρα και ο Βούδας και ο Μωάμεθ και ο Ζαρατούστρας και ο οποιοδήποτε τσαρλατάνος και απατεώνας να αναστήσει τον εαυτό του. Όλοι είναι πεθαμένοι και οι τάφοι τους είναι γεμάτοι. Ο τάφος του Χριστού είναι άδειος. Άμα πάτε στο Ιεροσόλυμα δεν έχει τίποτα μέσα, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε. Και ο τάφος της Παναγίας είναι άδειος, γιατί την ανέστησε ο Χριστός την Παναγία μας. Ούτε έχουμε Αγία Λείψανα. Μόνο αυτοί οι δύο τάφοι είναι άδειοι. Όλων όνειν των άλλων τάχατε θρησκείο αρχηγών, αθηγών των θρησκειών, είναι γεμάτοι οι τάφοι τους. Λοιπόν, αυτό είναι το μέγιστο θαύμα. Γιατί όμως οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν στον Χριστό, που δεν έκανε μόνο αυτό το θαύμα, ανέστησε και άλλους νεκρούς, θεράπευσε πλήθος ανθρώπους, παράλυτους, τυφλούς κλπ. Τι είναι αυτό το εμπόδιο που κάνει τους ανθρώπους να μην πιστεύουν? Να την καλοπέρασή τους. Θέλουν να κάνουν αυτά που θέλουν αυτοί. Θέλουν να ικανοποιούν, παιδιά, τα πάθη τους. Σου λέει τώρα εγώ να νηστεύω 40 μέρες, να μην φάω λάδι 40 μέρες. Τι λες τώρα? Να μην κάνω, ας πούμε, τη ζωή που θέλω, να πίνω, να γλεντάω, να κάνω ανηθικότητες, με οποιοδήποτε τίμημα, ας πούμε, και να πατάω πάνω στους άλλους και στα πτώματά τους και να προσέχω να μην πω ούτε βλάκα των άλλων. Τι λες τώρα? Μόνο βλάκα θα του πω? Τα πάντα θα του πω. Θα με δεσμεύσει ο αυτός? Δεν θέλω. Εγώ θέλω να ζω όπως θέλω. Να μεθάω, να χτυπάω, να βρίζω, να μαζεύω λεφτά, να, χίλια δυο. Άρα το εμπόδιο, παιδιά, είναι, να το πούμε έτσι, τα πάθη μας. Τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας. Οι άνθρωποι από μια ηλικία και μετά, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μετά τα 30. Γι' αυτό προσέξτε όσο είστε μικροί να κόψετε τα πάθη σας. Μετά τα 30 οι άνθρωποι αγαπάνε τα πάθη τους. Αγαπάνε την κακία, αγαπάνε το κακό, την αμαρτία, την ασωτεία κλπ. Και είναι δύσκολο να αλλάξεις. Τώρα που είσαι μικρός πρέπει να αλλάξεις, να κόψεις τα πάθη σου. Και επειδή ακριβώς αγαπάνε τα πάθη τους, τα οποία πού είναι τα πάθη, ξέρετε, στον εγκέφαλο είναι, πού κατοικούν τα πάθη? Εδώ, στην καρδιά είναι. Δεν είναι στον εγκέφαλο, δεν είναι στη σκέψη, είναι στις επιθυμίες, στην καρδιά. Σου λέει να πω ότι δεν υπάρχει Θεός και νομίζει ότι έτσι γλίτωσε. Ξέρετε, είναι σαν τη στουρθοκάμιλο. Ξέρετε τι κάνει στουρθοκάμιλος? Η στουρθοκάμιλος είναι ένα πολύ μεγάλο πουλί και κάνει και κάτι πολύ μεγάλα αυγά.
Στο Άγιον Όρος θα δείτε που τα βάζουν και στους πολυέλαιους. Έχετε δει κάτι μεγάλα αυγά που κρέμονται. Είναι από το κάμιλο είναι αυτά τα αυγά. Είναι πραγματικά αυγά. Είναι πολύ μεγάλο πουλί και κάνει μεγάλα αυγά. Λοιπόν, αυτό το πουλί είναι χαζό. Στην κυριολεξία χαζό. Δηλαδή, όταν το βρουν οι κυνηγοί και αρχίσουν να το κυνηγάνε, αυτό τρέχει, πάει πολύ γρήγορα. Αλλά δεν του κόβει και τι κάνει. Βάζει το κεφάλι του μέσα στην άμμο. Και νομίζει ότι αφού δεν βλέπει πλέον τους κυνηγούς, αφού έβαλε το κεφάλι του μέσα στην άμμο, πώς να δει τους κυνηγούς. Ότι είναι εντάξει τώρα, γλίτωσε. Και έρχονται οι κυνηγοί και το πιάνουν και το βάζουν στην κατσαρόλα μετά. Και το τρώνε. Τα λάβατε. Αυτό κάνουν και κάποιοι άνθρωποι. Σου λέει τώρα ποιος Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Έτσι λέει εκεί στο Ροκάμιζα. Ποιοι οι εχθροί, δεν υπάρχουν εχθροί. Αφού δεν βλέπω τίποτα, έχει βάλει τον τέξι το κεφάλι της μέσα στην άμμο και δεν βλέπει τίποτα. Έτσι και αυτοί βάζουν το κεφάλι τους μέσα στους λογισμούς τους δικούς τους και στα πάθη τους και σου λέει ποιος Θεός, είδες κανένα Θεό εσύ τίποτα. Τίποτα δεν βλέπω, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάποτε πήγε στον Άγιο Λουκά το γιατρό, ξέρετε, ένας άθεος. Ο Άγιος Λουκάς ήταν στη Ρωσία, έτσι, ήταν μεγάλος, θαυματουργός. Άγιος και γιατρός και θυσιαζόταν για τους πάντες. Πήγε λοιπόν ένας, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος των θρησκευτικών υποθέσεων της Κρυμαίας, ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας, έτσι, στη Ρωσία. Είπε λοιπόν στον Άγιο Λουκά, σε ένα συνέδριο, γιατί ήταν επιστήμονας μεγάλος ο Άγιος Λουκάς. Πολύ μεγάλος επιστήμονας. Και είχε ένα συνέδριο. Και του λέει, πώς εσείς, ο τόσο μεγάλος χειρουργός, πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε. Δεν είπε καν το όνομα, Θεός. Δεν καταδεχόταν, αυτός ήταν πολύ, ας πούμε, high, ας πούμε. Ούτε καν την λέξη Θεός δεν είπε. Αυτόν που δεν υπάρχει, δεν τον έχει δει κανένας, πώς εσείς τον πιστεύετε? Γιατί ο Άγιος Λουκάς, ξέρετε, πριν κάνει μια εγχείρηση, είχε μια εικόνα στο χειρουργείο της Παναγίας και την προσκυνούσε. Και κάποτε που οι άθεοι του την πήραν την εικόνα, λέει, αν δεν την ξαναφέρει την εικόνα, δεν ξαναχειρουργώ. Και αναγκάστηκαν να την ξαναφέρουν γιατί αρρώστησε η κόρη του άθεου, του κυβερνήτη, ξέρω εγώ, της περιοχής και τον είχαν ανάγκη, τον ήθελαν, γιατί ήταν άριστος, τέλειος χειρουργός. Λοιπόν, και όταν ήταν να κάνει εγχείρηση, στο σημείο που θα έκανε την τομή, που θα έκοβε τον άρρωστο έτσι με τον νηστέρι, εκεί έβαζε ένα σταυρό πάνω στο σώμα του αρρώστου. Έκανε σταυρό και μετά τον άνοιγε τον άρρωστο για να κάνει το χειρουργείο με τον νηστέρι. Έκανε ένα σταυρό με το βάμα, έτσι, το αντισηπτικό, έτσι, το ξέρετε το βάμα. Λοιπόν, του λέει λοιπόν αυτός ο εξυπνάκιας, πώς λέει εσείς τόσο μεγάλος χειρουργός, επιστήμονας δηλαδή, που σημαίνει άνθρωπος της λογικής, έτσι, αυτό σημαίνει, θεωρούν αυτοί ο επιστήμονας, ότι είναι μόνο με τη λογική. Τέρας, ας πούμε, μορφώσεως και ορθολογισμού. Εσύ να πιστεύεις έναν που δεν τον έχεις δει ποτέ. Γιατί η επιστήμη βασίζεται στο τι βλέπουμε, το τι ακούμε, το τι πιάνουμε, με το μικροσκόπιο, μπορεί και με το τηλεσκόπιο, ανάλογα. Αν κάτι τώρα δεν το βλέπεις, θα πει ότι δεν υπάρχει, όλα όσα υπάρχουν τα βλέπουμε. Τι το είπατε, Άγιος Λουκάς. Εσείς του λέει, πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη, εν τω μεταξύ ήταν συνέδριο, ακούγαν όλοι. Ναι. Λέει αυτός, πιστεύω ότι υπάρχει αγάπη. Πιστεύετε ότι υπάρχει νους. Νους, σκέψη. Τον ξαναρώτησε ο Άγιος. Ναι, λέει. Είδατε ποτέ το νου? Όχι, λέει. Και εγώ δεν είδα ποτέ το Θεό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει. Πολύ απλά. Και ένας άλλος πάλι άθεος που έλεγε περίπου τα ίδια, σε έναν απλοϊκό άνθρωπο, πάλι ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση και ξέρετε οι Ρώσοι, οι άθεοι, όταν υπήρχε κομμουνισμός στη Ρωσία, κάνανε τέτοια συνέδρια, ας πούμε, μάζευα τον λαό και του κάνανε κατήχηση αθεΐας, ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο ό,τι βλέπουμε, ό,τι πιάνουμε, ό,τι ακούμε. Και αφού τέλειωσε αυτός, έκανε μία ώρα ομιλία εκεί στον κόσμο, ότι δεν υπάρχει Θεός, λέει, μήπως κανένας θέλει να ρωτήσει κάτι. Και ένας έτσι απλός χωρικός λέει, εγώ λέει, κάτι να πω. Ανεβαίνει, έλα εδώ, του λέει να πεις. Λέει, τον βλέπετε, λέει, τον κύριο, το σύντροφο, γιατί του λέγανε σύντροφος. Αυτός που μας έκανε το μάθημα.
Λέει ο κόσμος, το βλέπουμε. Λέει, βλέπετε το κεφάλι του. Βέβαια, λέει, το βλέπουμε. Βλέπετε το μυαλό του. Όχι. Δεν έχει μυαλό, λέει. Και τον έσβησε. Κατάλαβατε. Αφού δεν το βλέπει το μυαλό του, άρα δεν έχει μυαλό ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Και ένας άλλος τι είχε κάνει. Αφού έλεγε ο άνθρωπος, ας πούμε, μια ώρα, δύο ώρες εκεί η αθεία, λέει, έχει κανείς να πει κάτι. Λέει ένας απλός άνθρωπος, λέει, εγώ έχω να πω κάτι. Έλα, του λέει, πες. Ανεβαίνει πάνω στο βήμα, λοιπόν, και λέει, Χριστός Ανέστη. Και από κάτω όλοι, αληθώς Ανέστη. Τον έσβησε τον άνθρωπο. Τα χάσαν. Καταλάβατε, αυτή είναι η δύναμη της πίστεως. Αυτά που λένε είναι ανοησίες, ότι δεν υπάρχει Θεός. Και με τη λογική να το πάρεις. Μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι αυτό το κτίριο, ο ναός, έτσι, έγινε από μόνος του. Μπορείς να το πεις. Πρέπει να είσαι τρελός. Ότι αυτό έγινε από μόνος του. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να πεις. Φύσηξε ο αέρας, μάζεψε, ξέρω εγώ τι μάζεψε. Τα τούβλα, την άμμο, τα ανακάτεψε, έκανε χαρμάνια, έβαλε τη μία πέτρα πάνω στην άλλη, έβαλε και πόρτες και παράθυρα. Γίνονται αυτά. Πρέπει να είσαι τρελός να το πεις αυτό. Και όμως υπάρχουν τέτοιοι τρελοί παιδιά που λένε ότι όχι ο ναός, αλλά το σύμπαν, που είναι πολύ μεγαλύτερο και τελειότερο από ένα ναό ή από ένα κτίσμα, ότι έγινε μόνος του. Αν είναι δυνατό. Έτσι, πρέπει να είσαι τρελός. Έτσι. Είναι πάθηση δηλαδή που χρήζει ψυχιάτρο, ας πούμε, η αθεία. Καταλάβατε. Γι' αυτό να μην μασάτε όταν σας λένε τέτοιες άθεες δασκαλίες στο σχολείο, να τους βάζετε στις θέσεις τους. Πρέπει να είσαι τρελός, Κύριε, να πούμε ότι αυτά έγιναν από μόνα τους. Πας στο δάσος, ας πούμε, και βλέπεις ένα ρολόι κάτω. Να έχει τους δείκτες τους κλπ. Να δουλεύει, να χτυπάει, ξέρω εγώ, τικ-τακ κλπ. Πρέπει να είσαι τρελός για να πιστεύεις αυτό το ρολόι. Σε 3 εκατομμύρια χρόνια σου λέει, δεν έγινε τώρα. Σε 3 εκατομμύρια χρόνια έγινε μόνο του. Είναι δυνατόν. Να μαζευτούν τα μόρια, ξέρω εγώ, του πλαστικού. Και ποιος θα φτιάξει το μόριο του πλαστικού? Ο αέρας. Και να κάνανε, ξέρω εγώ, το κάλυμα, να κάνανε τους δείκτες, τα μέταλλα, να γράφτηκαν οι αριθμοί από μόνοι τους, να μπήκαν τα γρανάζια, ξέρω εγώ, και να άρχισε να χτυπάει το ρόλο και να δουλεύει. Δεν πρέπει να είσαι τρελός για να το πεις αυτό, ότι έγινε από μόνο του. Κάποιος το έφτιαξε. Όπως και το σπίτι, κάποιος το έφτιαξε. Έτσι και το σύμπαν, κάποιος το έφτιαξε. Και αυτός είναι ο Θεός. Οπότε δεν πρέπει να φοβόμαστε, να τους αντικρούμε αυτούς που λένε αυτές τις ανοησίες. Ή ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο και όλες τις χαζομάρες. Δείξε μου ένα πίθηκο που έγινε άνθρωπος. Έχεις δει ποτέ κανένα πίθηκο να γίνεται άνθρωπος? Γιατί σταμάτησε η εξέλιξη? Γιατί να μην έχουμε κάποιο διάμεσο κρίκο τώρα? Να έχουμε ένα που να είναι μισός πίθηκος, μισός άνθρωπος. Δεν έχουμε κανένα. Έχουμε πίθηκους και έχουμε ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό να μην τα πιστεύετε και να τους βάζετε στη θέση τους όλους αυτούς. Λοιπόν, σταματάμε εδώ και αν θέλετε να πούμε κάποια συζήτηση πάνω σε αυτά. Να θυμάστε ένα πράγμα, παιδιά. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Αυτό που είπε ο Χριστός μας. Όλα μπορούμε εάν πιστεύουμε. Αλλά όχι αφηρημένη πίστη, προσέξτε. Πού είπαμε πίστη? Στο Χριστό, ο οποίος είναι ο Θεός, ο αληθινός Θεός. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος, καλός άνθρωπος, γιατί το λένε και αυτό, να ξέρετε. Οι μασόνοι, οι άθεοι, μαζί με τον Χριστό σου βάζουν και δίπλα και τον Βούδα και τον Μάμεθ και το, ξέρω εγώ, τον Περικλή, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη. Σου λέει μεγάλοι μύστες και τους εξισώνουν. Είναι ψέμα αυτό. Να συγκρίνεις τον Χριστό με τον Σοκράτη ή με τον Πλάτωνα? Καμία σύγκριση. Ο ένας είναι Θεός, ο άλλος είναι άνθρωπος. Ο ένας είναι ο δημιουργός, ο άλλος είναι δημιούργημα. Αλλά επίτηδες το κάνουν οι μασόνοι και όλοι αυτοί οι σιωνιστές, οι άθοι, για να χτυπήσουν την πίστη, παιδιά, στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και βλέπετε όλοι αυτοί οι πολιτικοί που είναι μασόνοι και άθοι, ποτέ δεν μιλάνε για Χριστό. Αόριστα, άμα πούνε για Θεό. Και μπορεί να εννοούν και το διάβολο. Και πρόσφατα, μάλιστα, πριν λίγα χρόνια, το είχαν πει κάποιοι. 10 πολιτικοί είχαν πει ότι δεν θα διστάσουμε να ζητήσουμε και τη βοήθεια του διαβόλου. Καταλάβατε πόσο αθεία υπάρχει και στην πατρίδα μας, που υποθέτει ότι είναι χριστιανική ορθόδοξη χώρα. Πάντα δυνατά το πιστεύω, μην το ξεχνάτε ποτέ.
Ό,τι και αν σας συμβεί στη ζωή σας, η λύση είναι η πίστη. Και μπορούμε με την πίστη να ξεπερνάμε τα πάντα. Πίστη όμως πού, όχι αόριστα, έτσι στο Θεό ότι υπάρχει Θεός. Πίστη στον Χριστό ότι είναι ο αληθινός Θεός και με Αυτόν και με τη βοήθειά Του μπορούμε τα πάντα. Και να καθαριστούμε από τα πάθη μας και να κάνουμε και θαύματα ακόμα και κυρίως και πρωτίστως να σωθούμε, να πάμε στη Βασιλεία του Θεού.